Αν και είναι πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης ο σεισμός στη Λάρισα, απουσιάζει βεβαίως από τη συζήτηση και το λέω γιατί τα φώτα της επικαιρότητας δεν πρέπει να σταματήσουν, δεν πρέπει να σβήσουν μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές. Και βεβαίως εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας. Γιατί το λέω, γιατί με την ευκαιρία του σημερινού νομοσχεδίου στο ερώτημα πόσα δημόσια έργα αφορούν αντισεισμική προστασία, η απάντηση είναι κανένα. Γιατί αφορούν λαϊκές ανάγκες, αφορούν την προστασία του ανθρώπου, που όμως δεν φέρνουν ικανοποιητικά κέρδη στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Αυτός τελικά είναι ο εξορθολογισμός και η απλοποίησή σας. Γιατί το δημόσιο συμφέρον το ταυτίζεται με το συμφέρον των μεγαλοεπιχειρηματιών. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντιπλημμυρική προστασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 219, βεβαίως έγινε πολύ λόγος, όμως δεν είναι το μοναδικό αντιπεριβαλλοντικό άρθρο. Υπάρχουν και άλλα, και για τα οποία ζητήσαμε ονομαστική ψηφοφορία, καθώς και η τροπολογία 776. Κοιτάξτε να σας πω, διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Υπουργός για την κριτική που κάναμε σε αυτή την τροπολογία. Όμως δεν μας απάντησε για την αναβολή κατεδαφίσεων σε γυαλό, παραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη κλπ. Ο κορονοϊός είναι πρόσχημα. Δεν βγάζουμε κάτι από το μυαλό μας, αλλά κρίνουμε με τα ίδια τα στοιχεία που εσείς δίνετε. Εσείς στην αιτιολογική έκθεση γράφετε ότι αφορούν κύρια ξενοδοχεία, καταστήματα, ναυτικούς ομίλους. Είναι η σελίδα 5. Και εσείς πάλι αναφέρετε στη σελίδα 7 ότι ο λόγος ρύθμισης είναι νομιμοποίηση, τακτοποίηση, ενδεχόμενη επισκευή και τυχόν ανάπτυξη των ανλόγων έργων. Δεν αλλάζω καμία λέξη από αυτά που εσείς γράφετε μέσα στην τροπολογία που καταψηφίζουμε. Και βεβαίως ο κύριος Βεζιρόπουλος τα επιβεβαίωσε στο έπακρον. Νομιμοποίηση κατοχής και ιδιοποίηση σε γυαλού, παραλίας, όχθης, που σημαίνει ότι ανήκει σε όλη την κοινωνία, πηγαίνουν στην υπηρεσία του καπιταλιστικού κέρδους. Αυτό εσείς το ονομάζετε δημόσιο συμφέρον και προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά να θυμίσουμε πριν από ένα χρόνο και τις δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη, τότε Υπουργού Περιβάλλοντος, διαφήμιζε τις κατεδαφίσεις με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο σε αυθαιρετούντα ξενοδοχεία και ήδη έχουν ξεκινήσει στη Χαλκιδική και το Λασίθι από τις απεγκεντρωμένες διοικήσεις. Με αυτά που κατεδαφίσατε τι θα κάνετε? Ωστόσο υπάρχει πολύ οικολογική υποκρισία και αυτό το λέω γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καταδικάζει το άρθρο 219, αλλά ας αναρωτηθεί πόσες άδειες για εγκατάσταση ΑΠΕ έδωσε σε περιοχές Natura, που ξεσήκωνε δίκαια τις διαμαρτυρίες τοπικών κοινωνιών. Και καθόλου να σας πω, δεν μας παραξενεύει που σας επιβραβεύει γι' αυτό ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί την ίδια ρότα έχετε και αστείνετε καυγάδες. Το ίδιο ισχύει και για τις κατασκευές σε παραλίες και γυαλού. Συνεπώς, δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που συμπλέεται στο αντιδραστικό αστικό σχεδιασμό για την πράσινη και ενεργειακή μετάβαση που είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω για τις τροπολογίες την πρώτη, στην 775, για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας την καταψηφίζουμε, γιατί έρχεται να επεκτείνει την απαξίωση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, προωθώντας την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας μέσα από τους μηχανισμούς της αγοράς. Ο Υπουργός αποφασίζει για το Διευθυντή, καταργώντας βεβαίως τους αναπληρωτές διευθυντές. Ενισχύεται έτσι η χειραγώγηση της ερευνητικής πολιτικής για την προώθηση της στρατηγικής του κεφαλαίου στον χώρο της έρευνας. Στις δύο άλλες τροπολογίες, ένα δευτερόλεπτο και τελειώνω,
στην 777 και στην 783 δηλώνουμε παρόν. Στην 783 προτείναμε να απομονώσετε αυτό που είναι για τον περιφερειακό τύπο, γιατί το ψηφίζαμε όλοι. Δεν το κάνατε, μας αναγκάζετε να πούμε παρόν. Και στην 785 λέμε ναι και ψηφίζουμε. Ωραία. 786, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανολάκο.